αγαπημένοι μας ποδοσφαιριστές. Σας καλωσορίζουμε και φέτος στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλινίας και Κρητάκης και επίσης για να απονέμουμε τις βραβεύσεις και τις διακρίσεις της περασμένης ποδοσφαιρικής περίοδου 2017-2018. Πριν ξεκινήσουμε, θα παρακαλούσαμε τους δεσιμότατους να έρθουν να εκλογήσουμε την πίτα για να αρχίσει το μοίρασμά της και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κάποιοι χαιρετισμοί και προβεύσεις. Ότι ελεήμων και
φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε Θεός ημών ο καιρός και χρόνος, εν κνηδή εξουσία θέμενος και τη ζωή μόνη ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον δεωμένος σου εν τη ευσχή μου εν ημέρα ταύτη, επί τη εισόδα λιμόνης των αιών εν ιαυτό της Χριστόρτός σου, και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον τον προσφερόμενο εις δόξα και εις τιμή και μνήμη του ενεγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Άρχιε Επισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεσο μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου σου και κατά όψον εφημάς του τα δώρα ταύτα ευτερπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύρ πήκαμε το ζών τη Θεόν εις τους αιώνας, ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον αγαθή στη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ουκ απάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράτους ημιπρός του ενεγής Πατρός ημών Βασιλείου, Άρχιε Επισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας των Ουφάντρων του Μεγάλου, του Οσίου Θεοφόρου Προστάτου και Πολιούχου ημών Γερασίμου Ανθίμου και Παναγίτων Κεφαλήνων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης Μαξίμου του Ομολογητού, την Ιερά Μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εις δόξαν Θεού και της Αγιωτάτης αυτού εκκλησίας, ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων του Προέδρου και των μελών των της ενώσεως ποδοσφαιρικών σωματείων της νήσου Ταύτης, Κεφαλινίας και Ιθάκης, εις τιμή και μνήμη του ενεγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρεβίας, Καπαδοκίας, του Αρνοθάντρος, δια το έτος 2019. Καλή χρονιά, καλά παιχνίδια και καλές επιτυχίες ευχόμεθα, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κύριε Δημητρίου, για ό,τι το καλύτερο θα φέρει στον καθένα μας το 2019. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένας χρόνος γεμάτος από ευχάριστες εκπλήξεις. Να είστε καλά. Διευχόμων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Γερά πόδια. Φίλες μας βασιλόπιτας και για όποιον βρει το φλουρί, φέτος να πούμε ότι έχουμε επιλέξει να δοθεί ένα σημαίνιο νόμισμα της αρχαίας Ιθάκης με επιφέτος η Ιθάκης και τους προσκύνιους της Ιθάκης. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λόγω των ορισμένων και των συνθηκών αλλά και άλλων εκδηλώσεων που εκδηλώσονται παράλληλα αυτή τη στιγμή στο νησί, αδυνατούσαν να είναι εδώ. Έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα από καλεσμένους μας εκτός της Χαλκιδίας. Δεν θα σας κουράσω να τα διαβάσουμε, απλά να θέλουμε ότι έχουν στείλει μηνύματα ο πρόεδρος της ΕΠΟ καθώς και ο εκτελεστικός γραμματέας της ΕΠΟ. Έχουμε λάβει τα γραπτά μηνύματα από τους όμορες ενώσεις της Εξηλίας, Άρτας και Κεφύρας και επίσης από τον Μητροπολίτη Λουκάνους και Ιθάκης Θεόφιλος. Θα παρακαλούσαμε την κυρία να βουλευτεί να έρθει να βοηθεί ένα σύντομο χειρισμό. Για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων μια καλή και δημιουργική χρονιά στις ομάδες μας, στις διοικήσεις τους, στους αθλητές και στους προπονητές, καλούς αγώνες και καλές επιτυχίες. Από καρδιάς εύχομαι υγεία στον καθένα και την οικογένειά του και στους γονείς των παιδιών. Να είσαστε όλοι καλά, Πρόεδρε και του χρόνου. Να είστε καλά και αυτή την ωραία να ξαναβρεθούμε σε αυτή την ωραία.
Είναι ευχάριστο που είναι πολύ η αίθουσα, όμως λίγο η ησυχία θα ήταν καλύτερα για να, για να ακούγονται καλύτερα και τα μηνύματα. Κυρία του Περιφερειάρχη, κύριε Δερκλόγωνα, το οποίο σας ανήκει. Στην περιοχή περίοδο. Το Συμβούλιο του Σύνολου Σύμβουλου
μετά τις προγραμματισμένες εκλογές που έγιναν το περασμένο Ιούλιο, ανανεώθηκε με νέους ανθρώπους που είναι πρότυποι να προσφέρουν όσα μπορούν περισσότερα στο ποδόσφαιρο του τόπου, έχοντας δίπλα μας αρρωγούς και στην προσπάθειά μας και τα πρώην μέλη του Συμβουλίου. Όπως κάθε ποδοσφαιρική περίοδος, έτσι και φέτος, πραγματοποιήθηκαν τα προαθλήματα Α και Β κατηγορίας και ανέδειξαν τους καθηγητές τα σωματεία, όπως γνωρίζουμε, τα σωματεία Α21 και το σωματείο ΠΑΟ Οδυσσέας από την Βόρεια Ιθάκη. Το σωματείο μας της ΑΟ21 μας εκπροσωπεί στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής σε ένα δύσκολο όμιλο νέο και η προσπάθειά του πιστεύω ότι πρέπει να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο μέχρι τη λήξη της δύσκολης αυτής προσπάθειας. Εξήγησαν επίσης και οι αγώνες για την ανάπτυξη του κυπελλήματος της περσικής περίοδου με την οικονομική στήριξη του χορηγού μας, κ. Μαριώδη Ριστρέλο Καφέ, πραγματοποιήθηκε ένας φαντασμαγωρικός και πρωτοποριακός παιδικός αγώνας στο ενωσιακό κήπεδο ανάμεσα στις συνταγές ΑΟ Παρισιουριακού και ΑΟ Πρώην, ο δεύτερος τον οποίο μετήχε για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική του ιστορία σε τελικό αγώνα κυπέλλου. Ο κυπελλούχος μας Παρισιουριακός ήταν το πρώτο σωματείο της Ένωσης που συμμετείχε στο νέο θεσμό του κυπέλλου Ελλάδος με συμμετοχή και των επαγγελματικών σωματείων της Ελλάδος και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να συγχαρούμε ιδιαίτερως το σωματείο μας του Παλαιοσυριακού που κατόρθωσε με την νίκη του στην πρώτη συμμετοχή του να περάσει στην επόμενη φάση αυτού του νέου θεσμού και να σε μετάσχει και στην επόμενη φάση που ήταν μια δύσκολη προσπάθεια στη μακρινή Κρήτη. Στον τομέα των υποδομών πάντοτε η ένωσή μας δεν είναι ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτός θεωρούμε ότι οι υποδομές είναι το εργαλείο ανάπτυξη του αθλήματος που υπηρετούμε έχοντας τη στήριξη και την καθημερινή συμμετοχή σε αυτό όλων των σωματείων. Κατά την περσική περίοδο λοιπόν υλοποιήσαμε 4 παιδικά πρωταθλήματα υποδομών, το Πέδο, το Προπέδο, το Κέφαλο Τζούνιο και το Κέφαλο Προτζούνιο, ενώ τα Χριστούγεννα που μόλις αφήσαμε πίσω μας έλαβε χώρα για δεύτερη φορά στη διοργάνωση του ποδοσφαίρου Σάρα Τζούνιο Κέφαλο Βουλίτερ 2018. Στα πλαίσια των υποδομών εντάστηκε η λειτουργία των πιστών μας ομάδων για τις οποίες πάντοτε η ΕΡΣ κηρύχει ιδιαίτερη μέρημνα του φροντίου και των δύο. Διαμερίσουμε επίσης την τουρκά Ιωνία Νίσο που έλαβε το τρίτο ήταν αυτό, που έλαβε χώρα στα γήπεδα του Λουξουρίου της Ιχάγης και στέφθηκε με απόλυτη ιδιοτυχία παρόλο που η προσωπική μας ομάδα έχασε μέσα από τα χέρια της το κύπελλο για δεύτερη φορά στις καθυστερήσεις, το δεύτερο κύπελλο για το πρώτο πύριο, στις καθυστερήσεις του αγώνας του τελικού. Ποδόσφαιρο χωρίς διαιτητές δεν υπάρχει. Για το λόγο αυτό περιμένουμε τόσο για την απομόρφωση των εκμεταλλευτών διαιτητών μας, όσο και για την εκπαίδευση νέων ενδυνάμει διαιτητών. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, εκπαιδευτή και παρατηρητή διαιτησίας, κύριο Μαζαράκη τον Γεράσιμο, ο οποίος επί χρόνια τώρα παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν στην επιμόρφωση των διαιτητών και στην ευγένεια λειτουργία της Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς και το σύνολο των διαιτητών της Επιτροπής και της Ένωσης, που χρόνια τώρα 2 και 3 πρωταθλήματα παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί είναι κάποιοι που δεν θέλουν να το θυμόνται ή κάνουν πώς να το θυμόνται. Κάθε χρόνο, επί πολλά χρόνια τώρα, οι διαιτητές μας παρέχουν δωρεάν διαιτησίες. Εμείς που είμαστε στον χώρο, ειδικά τα σωματεία το γνωρίζουν αυτό. Ιδιαίτερη χαρά υπήρξε για όλους το γεγονός ότι ένας διαιτητής μας, ο Χριστάτος ο Σπύρος, ένα υπόδειγμα αθλητή, συμπεριεγγύθη στους πίνακες των προπονητών K4 στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στη ΓΑΜΑ Εθνική και το οποίο μας καλή δύναμη και επιτυχία στη νέα του θέση και στους νέους τόπους. Εμείς θα είμαστε δίπλα του και σαν ένωση και σαν ποδόσφαιρο και σαν αθλητές και σαν άνθρωποι που υπηρετούμε αυτό το χώρο. Επίσης, φέτος υπηρετήθηκαν στη δύναμη των διαιτητών της Ένωσης μας τους νέοι αξιολογημένοι διαιτητές που προέρχονται από άλλες ενώσεις. Όπως γνωρίζετε,
όπως γνωρίζετε και έχουμε ήδη προκηρύξει τη διεξαγωγή μιας νέας σχολής διευθυνσίας προκειμένου να αναφύγει το διευθυντικό δυναμικό της Ένωσής μας και ελπίζουμε στη βοήθεια όλων και ειδικά των σωματείων που μπορούν να μας βοηθήσουν να επανδώσουμε αυτή τη νέα σχολή, να βγάλουμε νέους διευθυντές οι οποίοι να υπηρετήσουν το άθλημα από αυτό το δύσκολο, σε αυτό το δύσκολο ρόλο. Πραγματοποιήσαμε μια σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων τριετίας σε όλες τις κατηγορίες UEFA, Α, Σ και Β για τους διπλωματούχους προπαγητές των νησιών μας, βοηθώντας τους να αποφύγουν την κατοίκηση σε κάποια άλλη ένωση και την παρακολούθησή τους, καθώς αυτό ήταν αναγκαίο για να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως προπαγητές για τα επόμενα τρία χρόνια. Έχουμε ζητήσει και περιμένουμε την έγκριση από την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τη διεξαγωγή μιας ακόμης σχολής προπονητών ΟΕΠΑΣΕ και σχολής επανεξέτασης ΟΕΠΑΣΕ. Φέτος, μετά από πρόταση της Ένωσής μας, όπως γνωρίζετε, συμπεριέχει στον κανονισμό προπονητών η δυνατότητα από τους διπλωματούχους προπονητών που είναι προσφερειστές στην αντρική ομάδα να ασκούν καθήκοντα προπονητή στα αθλήματα υποδομών της ομάδας αυτής. Τα γήπεδα είναι χώρος ανάπτυξης του ποδοσφαίρου. Φέτος είχαμε τη χαρά να δούμε το γήπεδο της Βόρειας Ιντάκης να στρώνεται με χλωροκάπηλα και να υλοποιείται η υπόσχεση που είχε δώσει ο Ρόμος Δήμαρχος πριν από κάποια χρόνια σε μια αντίστοιχη γιορτή, πριν από δύο χρόνια στην γιορτή. Όπως και το γήπεδο των Τσανάτων, το οποίο αναγεννήθηκε επίσης. Το στολίδι γήπεδο της Ορίσου που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από τον συμπατριώτη μας κ. Βασιλάτο, όπως και πέρυσι σας είχαμε αναφέρει, αναφέρεται στην κάθε ακόμα την άδεια λειτουργίας του, η οποία για κάποιους αφιλοκαρικούς λόγους δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Ελπίζουμε να μερικήσουν οι αρμόδιοι, να δοθεί γρήγορα αυτή η άδεια, να έχουμε πάλι να έχουμε αυτό το γήπεδο για θέσιμο της ομάδας. Ελπίζουμε ακόμα να δοθεί μια λύση στο θέμα αυτό για να μπορέσουμε και να προσπαθεί να αγωνίζουμε στο γήπεδο αυτό. Δυστυχώς, το πολύ μεγάλο γήπεδο του Αθροσκοπή ακόμα δεν έχει καταδοθεί στη σωματεία από τους και αυτό υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα τόσο στις προηγούμενες όσο και στην παιδική προσφυγική περίοδο. Για να διευκολύνουμε τα σωματεία μας, η Ένωση αποφάσισε την δωρεά παραγνώριση του Ενωσιακού Αθλητικού Κέντρου για διευκόλυνσή του, επομιζόμενη με το πλέον κόστο το ποδόσφαιρο χρειάζεται συνεργασία όλων. Και για να εκτεθεί αυτό, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε απαξάπατε. Για να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Όλοι εμεί βρισκόμαστε στο φως, στα κύτταρα καθημερινά. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τα σπέλνια γυλαιογραφήματα. Τη δυναμική του ποδοσφαίρου δεν την χαρίζουμε, δεν την τραγίζουμε, ούτε θα την αφήσουμε στα χέρια ανώνυμων και μαθών που δεν έχουν πληρώσει ποτέ τίποτε για το ποδόσφαιρο. Η απόσταση των γραφείων της Ένωσης είναι πάντα ανοιχτές για όλους. Το προσωπικό πάντα πρόθυμο να βοηθήσει οποιονδήποτε, για οτιδήποτε και να εξυπηρετήσει για τα πάντα. Το Συμβούλιο είναι πάντα δεκτικό σε προτάσεις, συστάσεις και υποδείξεις. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και επιτυχία σε όλους σας. Παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, διαιτητές και γενικά σε όλους τους φίλους του αθλητισμού γενικά. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη των Επιτροπών, τους Προέδρους των Επιτροπών, τους ενωσιακούς μας προπονητές για την ακούραστη προσφορά τους, οι οποίοι για να το ξανατονίσω πάλι μια φορά δεν αμφιβόλυνται. Το μόνο που παίρνουν από την Ένωση είναι μόνο η αποζημίωση της βεζίνης τους. Τους γονείς των παιδιών που μας εμπιστεύονται και σε εμάς και στα σωματεία μας, τα παιδιά τους, για να τα έχουμε στον αθλητισμό. Τις γυναίκες για την υπομονή τους, για να μην μας διώξουν και μείνουμε μόνοι μας. Και φυσικά θερμά ευχαριστώ στους υπαλλήλους της Ένωσης που καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να την υποδηματική και πρωτοποριακή λειτουργία της, κάτι που χρόνια τώρα αναγνωρίζεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και από τις υπόλοιπες ενώσεις. Ιδιαίτερως ευχαριστώ τους χορηγούς μας, ευχαριστούμε
του πολιτισμού μα και την οικονομική στήριξή του, καθώ και τα μέσα μαζική ενημέρωση που δίνουν το παράδειγμα σε όλε μα τι εκδηλώσει εντό του αγωνιστικού χώρου και εκτό αυτού και συμβάλλουν τα μέγιστα στην ενημέρωση του φύλαθλου προσωπικού κόσμου σε όλα τα σημεία τη γη. Να ευχηθώ στο τέλο καλή χρονιά με υγεία και επιτυχία στου στόχου όλων και των ποδοσφαιριστών και των προβολητών και των πολιτικών μα. Οι οποίοι ελπίζω να μας βοηθήσουν ακόμα μια φορά να δούμε, να υλοποιηθούν τα σχέδια τους και τα σχέδια μας να δούμε καλύτερους αθλητικούς χώρους. Ευχαριστώ και πάλι, καλή χρονιά σε όλους. Της πρώτης κατηγορίας που ήταν το σωματείο που φέτος αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική και είναι ο αθλητικός όμιλος Κοσμίας. Συγχαρητήρια και συγχαρητήρια για την τιμή σας προσπάθεια, διότι όλοι γνωρίζουν ότι προσπαθείτε κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες γενικότερα. Ελάτε, παρακαλώ από εδώ για να μπορούμε να σας βγάλουμε φωτογραφία, ποδοσφαιριστές, και παρακαλούμε για την αποδομή των μεταλλίων και του κυπέλου την κυρία βουλευτή και τον αντιδήμαρχο κύριο Κουκουμπέλη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης των Ιστορικών Σωματείων και ιδρυτή του Σωματείου ΑΟΕ Κοσμίας. Ελάτε λίγο πιο εδώ, ξεκινήστε από εδώ. Thank you.
Χαμογέλα, παιδί μου. Αμέν. Θέλω να τα αφιερώσω στον αγαπητή το Στάθη αυτό εδώ, γιατί το αξίζει. Με έχει βοηθήσει όλη την παρουσία. Στη δεύτερη κατηγορία είχαμε ειδήσεων εθνοκών, που είναι ο κύριος Κουκυμπόλης Παναγιώτης και ο Τσάκος Θεοδόσιος και τις απορρομές θα κάνουν ο κύριος Λυκουδής αντιδήμαρχος και ο κύριος Γαλιατσάτος, συγγνώμη, αντιπεριφερειάρχης του Ρυθμού. Και από μένα καλή χρονιά στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο φυσικά, τους παράγοντες, τους παίκτες, τους προπονητές, όσους σε πάση περιπτώσει υπηρετούν το ιδεώδες του ΕΦΑ Γονίδεσκε και της Ευγενούς Άμυλας, που είναι οι παράγοντες που συνιστούν και είναι οι δύο μεγάλες ανθρώπινες αξίες. Δεν είναι τυχαίο ότι το ποδόσφαιρο λέγεται βασιλιά των σπορ. Και γιατί λέγεται έτσι? Διότι πέραν των σωματικών ικανοτήτων χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό. Χρειάζεται ρεφλέξ, χρειάζεται φλεξιμπίλιο που λέμε. Πολλές φορές, κύριε Ματαράκη, και συγχαρητήρια, το 2005 σε αγώνα στον Καραϊσκάκη και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το 90% του χρόνου το αφιέρωσα παρακολουθώντας τον Καζναφέρη. Ο διευθυντής, ο οποίος πρέπει να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, σωστές αποφάσεις και να είναι δίκαιος. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους, καλές επιτυχίες και μην ξεχνάτε ότι έχουμε περιφερειάρχη ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, ο αθλητισμός έχει περιοδώσει τα πρώτα στα νησιά μας. Καλή σας χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους και από μένα. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΦΣΚΙ για αυτή την μεγάλη προσπάθεια την οποία εξατελείπουν όλα αυτά τα χρόνια στα νησιά μας, υπηρετώντας το πιο λαϊκό άθλημα και το πιο αγαπημένο άθλημα της νέας γενιάς πατρίδας μας. Αγαπητοί φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΣΚΙ, που απαρτίζεται από ανθρώπους με διαφορετικές κοινωνικές, χωρικές, ακόμη και πολιτικές διαδρομές, είναι μια απόδειξη ότι όπου οι κοινωνίες είναι ενωμένες και έχουν ένα κοινό στόχο, έχουν κοινά ιδανικά, μπορούν να δημιουργήσουν ό,τι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε χωρισμένοι και χωρίς να είμαστε μονιασμένοι. Εμείς στο Δήμο Κεφαλονιάς έχουμε προσπαθήσει να προσφέρουμε τα μέγιστα στο κομμάτι που υπηρετεί η ΕΦΣΚΙ μέσα από πολλές και αντίξωες συνθήκες. Ακούστηκε προηγουμένως και από τον Αντιπεριφερειάρχη η προσπάθεια που γίνεται μέσα από τις προγραμματικές συμβάσεις για να ολοκληρωθούν όλα τα γήπεδα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα σήμερα. Και, εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο πρόβλημα του γηπέδου του Αγκοστολίου με την έλευση του Κληροτάπητα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο γήπεδό μας και μένει απλά η διαδικασία να απλωθεί. Είμαστε βέβαιοι ότι σε λίγες μέρες από σήμερα το γήπεδο του Αγκοστολίου θα αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι που θα παραδώσουμε στη νέα γενιά των νησιών μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, καλή προσπάθεια, συγχαρητήρια σε γονείς, αθλητές, όλους τους παράγοντες του αθλητισμού και ιδιαίτερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΣΚΙ που μοχθεί για να υπηρετήσει αυτό το όνομα του άθλου και το πρόγραμμα.
σκόρε είναι αυτός του κυπέλου, είναι ο Δετλάρα Αρμάλτο και την Gracias.
Οι επόμενες μαθήσεις είναι σε δύο κατηγορίες. Είναι οι αριστούχοι μαθητές που ήταν και ποδοσφαιριστές των ομάδων, Πέρλων και Λέων, οι οποίοι συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία την περίοδο 2017-2018 και μας αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι ποδόσφαιρο και καλή βαθμή μπορούν να πάνε μαζί. Ένα θερμό χειροκρότημα της αυτούς και στην κατηγορία Πέδων και Αριστούχοι ήταν οι ποδοσφαιριστές Δρακουλόγωνας Βασίλειος, παρακαλούμε να έρχεστε, Κάρκιας Παναγάγγελος, Καπανός Ελευθέριος, Σοφιανός Νίκος και Παλιμέρης Θεόδωρος. Η κυρία Σουζάνα και ο κύριος Δρακουλόγωνας να μαυρεύσει την ομιλία του. Για συντομία για να μην καλάσουν τα παιδιά,
να μην πω αυτά το θέλω. Σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και υγεία. Χορηγοί μας είναι η δύναμή μας και φέτος θα βοηθήσουμε τον χορηγό μας, ο οποίος μας βοηθάει να πραγματοποιήσουμε πολλά πράγματα, και είναι ο κύριος Χουμαριώτης Δημήτριος, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τις επιλογές χορηγίες του για την φετινή περίοδο. Θα παρακαλούσαμε τον κύριο Κουρή για την τράπεζα Περιφερειακό Σύμβουλο. Μια φωτογραφία από εδώ. Θα πω και εγώ χρόνια πολλά, θα σας πάμε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς, στα παιδιά και σε όλους τους παράγοντες που ασχολούνται το να κατευθύνουν τα παιδιά μας στον σωστό δρόμο. Να ζητήσω συγγνώμη, γιατί με τις συνθήκες που έχει αυτή τη στιγμή η πολιτεία, ο Δήμος και η Περιφέρεια μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα. Το φλουρί το έχει βρει ήδη από την πρώτη στιγμή κάτω φως του και με έπληξη διαπιστώσαμε ότι είναι ένα μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Είναι ο κύριος Καραντινός Γεράσιμος. Εγώ και το κύριο Γεράσιμα, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να είσαι ο πρόεδρος. Έλα να παραλάβεις το περάκι. Έλα, έλα, έλα. Έλα, εδώ, από εδώ, εδώ. Όχι από εκεί. Χρόνια πολλά, υγεία, άμαστε καλά. Θα κλείσουμε με τις αγαπημένες μας βραβεύσεις, οι οποίες αφορούν αυτούς τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια στις ελληνικές ομάδες παιδών και νέων, και λόγω ηλικίας αποχωρούν. Θα τους ονοματίσουμε, ελάτε σιγά σιγά, και παρακαλούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τόσα χρόνια ήταν δίπλα στις προσπάθειές σας να σας δώσουν ένα αναμνηστικό δωράκι για να θυμάστε τι κάνατε στις μικτές όλα αυτά τα χρόνια. Οι αποχωρήσατες μας λοιπόν είναι Γεωργάτος Αλκιβιάδης Παναγιώτης, Γιαννάκης Κωνσταντίνος, Γέλος Αλκιβιάδης, Γρηγορόπουλος Διονύσιος, Δρακάτος Γεράσιμος, Καβαλιεράτος Γεράσιμος, Καπανός Ευθύμιος, Κοκκώσης Ανδρέας, συγγνώμη Αρσένιος, Λυπιάτος Ευάγγελος, Μανέμβης Ανδρέας, Μαρούλης Γεώργιος, Μιχαλάτος Ευάγγελος, Μουρελάτος Χρήστος, Παγουλάτος Νικόλαος, Ρόκος Αλέξανδρος, Ρεπούσης Αλέξανδρος, Ρώσης Νικόλαος, Σταματάτος Γεράσμος, Σουρβάνος Παναγιώτης, Σπαθής Γεράσμος, Τζορτζάτος Γεράσμος, Τριανταφυλλίδης Ελευθέριος, Τρίκαρδος Κωνσταντίνος και Φωκάς Ευάγγελος Διονύσιος. Είστε και πολλοί. Μπράβο! Το Συμβούλιο παρακαλούμε κυρία Τουλάκου, κύριε Ψαρά, κύριε Γιακόπουλο, κύριε Μοσχόπουλο και κύριε Καραντινέ. Άτσι. Άτσι. Ένας ο κύριος Μοσχόπουλος. Oh, yeah, it's the right.
Για την αγοραπή ο κύριος Καραντινός. Ο Ταμίας της Έλλης ο κύριος Ψαράς. Μέλος της ΕΕΠΣΚΙ. Και η κυρία Τουλάπη, η αντιπρόεδρος της Ένωσης, η πρώτη γυναίκα της Ένωσης. Μέλος της ΕΕΠΣΚΙ.